Λοιπόν, Σπύρος και Τσινέλης, κύριε και κύριοι, του κλέψιμα, αλλά είναι η μέρα. Δεν πειράζει, απλά άντε τώρα μετά την κυρία Γεταγιάννα να πάω στον Βασίλη, α πούμε. Είναι λίγο δύσκολο. Πίστεψέ με, οι οδηγοί, νομίζω τουλάχιστον οι φίλοι μας, γιατί περισσότεροι είναι πάνω στο τιμόνι. Μέσα στην τροχή είναι, ναι. Πιο πολύ θέλουν να ακούσουν για την επιστήμη των Χριστουγέννων παρά για το τι θα κάνει για τα γάνα το βράδυ. Ναι, και να σου πω τώρα που το ξανασκέφτομαι, υπάρχουν κάποια κοινά. Δηλαδή, όσε πιθανότητε έχει να έρθει ο Αϊ-Βασίλης το βράδυ σπίτι σου, άλλο τόσο να κάνω όσα λένε πολιτική. Οπότε είναι λίγο Αϊ-Βασίλης η φάση. Επειδή ο Αϊ-Βασίλης είναι ένα κομβικό σημείο για τα παιδιά, να απομακρυνθούν από τα ραδιόφωνα ή δεν θα του απομακρυνθούν. Όχι, 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 καθόλου, να μην απομακρυνθούν, να ακούσουν ένα, απλά, κοίταξε. Εμένα μου αρέσει να βρίσκω, να πατάω πάνω σε κάθε αφορμή και να βρίσκω την επιστήμη που κρύβεται πίσω από τα πάντα, γιατί κρύβεται πίσω από τα πάντα η επιστήμη, και να παίρνουμε ακόμα και τις γιορτές, ακόμα και τις παραδόσεις και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε. Και ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε φανταστικές ιστορίες για να βρούμε μαγεία. Η μαγεία είναι στην επιστήμη την ίδια. Φτάνει να την εξηγήσουμε και να την εισαγάγουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Πολύ ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο «Η Επιστήμη των Χριστουγέννων». Ένα πολύ ωραίο μικρό βιβλιαράκι, ότι πρέπει αυτές τις ημέρες να το προμηθευτούμε οι γονείς, οι νονοί, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, για να εξηγήσουμε αυτά που θα μας πει μετά τις διαφημίσεις ο Σπύρος Κιτσινέλης, για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, γιατί δίνεις όντως επιστημονικές απαντήσεις. Χωρίς να είναι δυσνόητο όμως και δύσκολο να το ακολουθήσεις. Ακριβώς. Γιατί είναι το Δεκέμβρη τα Χριστούγεννα. Τελικά αυτό το αστέρι το λαμπερό υπήρχε, δεν υπήρχε και τι στα κομμάτια ήταν. Δίνεις μια επιστημονική εξήγηση εδώ, ομολογώ. Είναι όλα επιστημονικά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βλέπω τι γίνεται σε όλα τα κανάλια, τα ενημερωτικά τουλάχιστον. Εντάξει, προβάλλω στο δικό μας. 3-4 πλάνα συνεχώς. Ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση για την ψηφοφορία στη Βουλή. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε και θα πούμε μαζί με τον Σπύρο και την Έλλη ένα λεπτό μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Στο πρώτο κομμάτι, Σπύρο, από το βιβλίο σου «Η Επιστήμη των Χριστουγέννων», μέσα από το Facebook που βρίσκεται το Σπύρο και μπορείτε από εκεί να το προμηθευτείτε υπό το thepavlanightlab.com. Ναι, είναι μαυρό στο kitsinelis.gr. Α, έχει και τέτοιο. Δεν το ήξερα. Ωραία. Λοιπόν, Χριστούγεννα, Άι Βασίλη. Αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα, ναι, είναι μια μακρά παράδοση βρετανική. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου. Όχι. Αλλά στη Βρετανία υπάρχει μια μακρά παράδοση τα Χριστούγεννα να καλούν επιστήμονες και να συζητάνε επιστημονικά θέματα. Και αν μπορούν να τα συνδέσουν με τις γιορτές ακόμα καλύτερα. Οπότε δεν είναι τυχαίο αυτό που κάνουμε τώρα σήμερα. Μακρά είναι, μπροστά. Είναι επίπεδο τώρα BBC και Royal Society και δεν συμμαζεύεται. Αυτά τα έκανε παλιότερα, το λέω παλιότερα, για άλλους αιώνες μιλάμε, τα είχε ξεκινήσει ο Faraday στη Βασιλική Εταιρεία. Εντάξει, τότε ήταν πιο πολύ για τη Βικτωριανή Αγγλία, που ήταν η ελίτ δηλαδή, όπως οι ακροατές του Sky. Στην πορεία αυτό έγινε πιο δημοφιλές, πιο λαϊκό, ας το πούμε. Εγώ είχα και καθηγητές στην Αγγλία όταν σπούδαζα. Είχα και καθηγητές που είχαν επιλεγεί από τα κανάλια, το κανάλι 4, το BBC, για να κάνουν αυτές τις διαλέξεις. Και θεωρείται πολύ τιμητικό να σε καλέσουν να μιλήσεις για επιστήμη μέσα στα Χριστούγεννα. Εγώ θα ήθελα ότι είναι τιμητικό για μας ότι είσαι εδώ και μας λες και μας εξηγείς αυτά τα πράγματα. Τιμή όλων. Τιμή όλων. Λοιπόν, και μιλώντας για τιμή, θα σε προσγειώσω τι τηλεδίσον η ακρίβεια, το χαρακτηριστικό μας και μετά. Επιτέλους, μέσα σε όλα, θα μάθουμε για τα μυστικά και την επιστήμη των Χριστουγέννων. Επιστρέφουμε λοιπόν και επιτέλους θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την επιστήμη των Χριστουγέννων. Και αυτό μας εξηγούσε νωρίτερα ο Σπύρος Κιτσινέλης, ο οποίος είναι ο επιστήμονας της εβδομάδας κοντά μας, διδάκτορ φυσικοχημίας, ότι είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ σε Αγγλία, έτσι. Ναι, οι Άγγλοι έχουν μεγάλη παράδοση στην επικοινωνία της επιστήμης γενικότερα. Και αυτή είναι και μια παράδοση που ξεκινάει από τη Βικτωριανή Αγγλία, το να μαζεύονται τα Χριστούγεννα οι πιο γνωστοί, οι πιο διάσημοι επιστήμονες και να συζητούν για το κοινό τους διάφορα θέματα. Πέρσι στο ραδιόφωνο είχαν καλέσει τον Dawkins, που είναι πάρα πολύ γνωστός, και διάφορους άλλους. Στο βιβλίο μέσα λοιπόν ο πρωταγωνιστής είναι ο μικρός Νικόλας και ο θείος του. Ναι, ο μικρός Νικόλας ήταν πρωταγωνιστής σε ένα μικρό παιδικό βιβλιαράκι που έγραψα κάποια στιγμή όταν περίμενα το δικό μου το γιο να γεννηθεί. Είχα πάει πάνω στο Καστρί. Καμία σχέση με πολιτικά, έτυχε. Είδες πως σε κοίταξα. Ναι. Ανησύχησα. Κάποια στιγμή θες να κάνουμε την επιστήμη της Βουλής. Εκεί χρειάζεται και ψυχολόγο, δεν χρειάζεται μόνο. Μήπως εκείνοι που λένε επιστήμη σηκώνεται χέρια ψηλά. Νομίζω πως ναι. Γιατί αυτό που είπα ψυχολόγο, παύλα ψυχίατρο, παύλα διάφορα. Όχι, να σου πω κάτι τώρα, μικρή παρένθεση κάνουμε, αλλά όταν λέμε επιστήμη του. Γιατί είχα γράψει ένα άρθρο επιστήμη του ταδεκόμματος, μιλάμε κιόλας και ποιο είναι. Εκεί ένα πράγμα μπορώ να σκεφτώ. Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι στα αγγλικά και με συγχωρείτε για την αγγλική ορολογία, confirmation bias. Είναι, ας πούμε, η προκατάληψη επιβεβαίωση, θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε.
Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, και το βλέπουμε στην πολιτική πολύ έντονα και στους ψηφοφόρους πολύ έντονα, ότι κάνεις μια συναισθηματική επιλογή και μετά φιλτράρεις τις πληροφορίες και τα γεγονότα και κρατάς μόνο αυτά που επιβεβαιώνουν την αρχική σου συναισθηματική επιλογή. Κάνεις delete σε αυτά, ναι, που δεν την επιβεβαιώνουν. Ναι, γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, ότι ψηφίζει ένα κόμμα. Έτσι, και αυτό το κόμμα στην πορεία βγαίνουν τέρατα για αυτό το σκάνδαλο και βλέπεις ότι ακόμα ο κόσμος το ψηφίζει. Είναι γιατί ο κόσμος δεν του αρέσει να ακυρώνονται οι επιλογές του. Θα το δεις κιόλας και σε προσωπικό επίπεδο. Θα πας να κάνεις ψώνια εκεί που είσαι λίγο να πάρω αυτό ή να πάρω εκείνο, ας πούμε. Όταν επιλέξεις τελικά, μετά συγκρατείς και ανακαλείς τις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι έκανες καλά. Ναι, γιατί δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι δεν έκανες. Ναι. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όλες τις αποφάσεις της ζωής, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι πίσω... ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό θέμα, αλλά πίσω τώρα στην επιστήμη των Χριστουγέννων. Θέλω να σε πιέσω, θέλω να προλάβουμε, ναι, να πούμε πράγματα. Ναι, βέβαια. Εγώ κάποια στιγμή λοιπόν ανέβασα με κάποιους άλλους επιστήμονες ένα θεατρικό και το είδανε πάρα πολλά παιδιά. Ήταν για παιδιά του γυμνασίου, λυκείου, οικογένειες, είχαν έρθει παιδάκια μικρά. Και είχε και μεγάλη επιτυχία, μέχρι και στη Θεσσαλονίκη μας κάλεσαν να το ανεβάσουμε, για την επιστήμη των Χριστουγέννων. Και απλά από εκεί, με αφορμή όλο αυτό που έγινε, σκέφτηκα να γράψω και ένα βιβλιαράκι. Τώρα ακούγεται, εντάξει, αδιαφήμιση, αλλά αφορμή αυτή είναι. Να γράψω και ένα βιβλιαράκι για παιδιά και να το προμηθεύεται όποιος θέλει. Δηλαδή, όποιος δεν κατάφερε να δει το θεατρικό, έστω να έχει κάτι, ένα κείμενο για να μπαίνει σιγά-σιγά στο κλίμα το εορταστικό μαθαίνοντας. Και πραγματικά μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, λοιπόν, να ξεκινήσω να σε ρωτήσω για παράδειγμα. Εάν ο Άι Βασίλης έπρεπε να επισκεφθεί 1 δισεκατομμύριο σπίτια, το 1 δισεκατομμύριο βγαίνει από τους πληθυσμούς της γης και τον πληθυσμό της γης και τον αριθμό των χριστιανών, ας πούμε, εάν έπρεπε να επισκεφθεί 1 δισεκατομμύριο σπίτια και είχε την απίστευτη ικανότητα να πηγαίνει στο κάθε σπίτι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Να προλάβει. Κάθε δευτερόλεπτο που πέρναγε, τάκ, 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 να είναι και σπίτι. Φοβερά γρήγορο, έτσι. Ναι. Πόσο χρόνο θα του έπαιρνε να επισκεφθεί 1 δισεκατομμύριο σπίτια? Παναγιά μου, φέρε το. Θέλω ένα αριθμό μηχανή εδώ πέρα. Έτσι, έτσι, θες κομπιτεράκι. Λοιπόν, θα σου πω και είναι λίγο σοκαριστικό να το σκέφτεσαι. Ακόμα και 1 δευτερόλεπτο να ήθελε, θα του έπαιρνε συνολικά για να επισκεφτεί 1 δισεκατομμύριο σπίτια 30 χρόνια. Έτσι, αφήνω και μια παύση έτσι δραματική. Ναι, ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Και σε κοιτάζω κι εγώ και δεν την σταματάω. Για να συλλάβεις την υπερβολή. Ναι. Και τώρα θα μου πεις, μα αν θέλει 30 χρόνια, πώς προλαβαίνει μέσα σε ένα βράδυ ο Βασίλης να μοιράσει τα δώρα? Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν είναι μόνο στο Ευασίλης, αυτό λέω και στη βιβλιαράκι. Ο Ευασίλης είναι ένας εκπαιδευτής, εκπαιδεύει και άλλους και πρέπει να περάσει κάποιες δοκιμασίες, να μάθεις κάποια πράγματα για να καταφέρεις να γίνεις Ευασίλης. Και είναι ωραίο αυτό τα παιδιά να το ξέρουν, για να προσπαθήσουν σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία να μαθαίνουν και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο Ευασίλης μέσα στο σπίτι τους ή στη γειτονιά τους. Και το άλλο είναι ότι εκεί πάλι μπαίνει λίγο επιστήμη, να αρχίσουμε να μιλάμε για την ταχύτητα του φωτός, για παράδειγμα. Που πολλοί κόσμος δεν ξέρει την ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός λοιπόν είναι τόσο απίστευτα γρήγορη που πάει από τη Γη στο φεγγάρι σε 1 δευτερόλεπτο. Wow. Οι αστροναύτες του Απόλλων, του προγράμματος Απόλλων που πήγαν και πατήσαν στο φεγγάρι, κάνουν 3 μέρες. Με ένα διαστημόπλοιο θέλεις 3 μέρες να φτάσεις. Το φως θέλει 1 δευτερόλεπτο. Αυτό το λέω γιατί θέλω να δώσω μια αίσθηση της κλίμακας όταν μιλάμε για επιστημονικά θέματα τέτοια. Τώρα με κοιτάζεις περίεργα που σε κοιτάζω και εγώ βλέπω στην τηλεόραση του Sky. Θα τα κάνουμε παράλληλα, μας έκανε σήμερα. Συγγνώμη, σου ζητώ. Πρόταση βόμβα την τελευταία στιγμή από τον Άδωνη Γεωργιάδη διαβάζω. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει πρόεδρο, ο Σαμαράς θα το σκεφτεί. Κλείνει παρένθεση. Όλα τα βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Γιατί να με το σκεφτεί, γιατί. Επιστρέφουμε μπορεί, σε σένα. Μπορεί να του βγει ένα ωραίο ή βασιλιάτικο δώρο. Ποτέ δεν ξέρει. Μα ποτέ δεν ξέρει. Θα κάνουμε τις γέφυρες με εορταστικές λέξεις. Γιατί όπως είπες εσύ, πολλοί Άι Βασίλητες μπορεί να έχουμε πολλούς πρόεδρους. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάποιος θα φέρει το δώρο σε κάποιον. Έτσι, ακριβώς. Κάποιος θα μείνει ικανοποιημένος. Ποτέ δεν ξέρει. Ακριβώς. Λοιπόν, ταχύτητα του φωτός λοιπόν 1 δευτερόλεπτο. Από την γη, τη γη στο φεγγάρι. Και πολλές φορές το γύρο της γης. Δηλαδή, πώς μας είπες, συγγνώμη, αυτό συγκράτησα. Με το Απόλλων, τι έγινε? Με το πρόγραμμα Απόλλων που πήγαμε και πατήσανε το πόδι τους άνθρωποι στο φεγγάρι 6 φορές και είχαμε κάνει και εκπομπή μάλιστα για τους μύθους της θεωρίας συνωμοσίας. Θέλουν 3 μέρες για να φτάσουν εκεί. Δηλαδή, άμα ξεκινήσω από τη γη τώρα με ένα διαστημόπλιο, θέλω 3 μέρες για να φτάσω στο φεγγάρι, να πατήσω και άλλες 3 μέρες να γυρίσω. Θα μου πάρει δηλαδή 1 εβδομάδα το ταξίδι. Το φως κάνει 1 δευτερόλεπτο. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να δώσω στον κόσμο και στα παιδάκια φυσικά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε. Εξαρτάται από τις κλίμακες. Θα μπορούμε λοιπόν να πούμε στα παιδιά ότι η Τάρανδη και το έλκυτρο του Άι Βασίλη, αντί για καύσιμα, πετρέλαιο, οτιδήποτε, έχει φως και ταχύτητά του
Ναι, θα μπορούσα να πούμε στα παιδιά. Έλα, τώρα σε μα το φτιάξω. Ναι, μην κοιτάτε που η Βασίλη, αν ήθελε ένα δευτερόλεπτο να πάει στο κάθε σπίτι, θα θέλει 30 χρόνια και άρα δεν γίνεται. Μην το κοιτάτε αυτό, γιατί στη φύση υπάρχουν άλλα φαινόμενα που επιτρέπουν τόσο γρήγορες ταχύτητες. Τι θα απαντούσε σε ένα παιδάκι που λέει, συγγνώμη, ο Άι Βασίλης πώς χωράει από την καμινάδα αφού είναι τόσο χοντρούλης? Ναι. Και επίσης, αφού έχουμε αναμένο τον τζάκι, πώς θα μπορέσει να μπει μέσα δεδομένης της φωτιάς? Ο Άι Βασίλης, δεν ξέρω πόσες φορές κάνει το γύρο της γης, αλλά σίγουρα τρώει πολλούς γύρους. Πιτόγυρα γράφει στο βιβλίο του μέσα. Γιατί είναι παχουλός. Και εδώ πέρα είναι μια ακόμα αφορμή να καταλάβουμε, να μάθουμε μάλλον κάτι άλλο επιστημονικό. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να παχύνει, γιατί ο Βασίλης είναι παχουλός. Ένας από τους λόγους που μπορεί να παχύνει είναι γιατί τρώει περισσότερο. Και γιατί τρώει περισσότερο ένας άνθρωπος? Καμιά φορά τρώει περισσότερο γιατί δεν σταματάει εφόσον δεν αισθάνεται ότι χόρτασε. Άρα τι πρέπει να εδώ τι κρύβεται όμως? Κρύβεται ένα μυστικό που πιο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Έχουμε δύο ορμόνες. Ας μην πω τα ονόματα και ακουστούν βαριά. Έχουμε δύο ορμόνες στο σώμα μας που ειδοποιούν τον εγκέφαλο και του λέει χόρτασε, σταμάτα. Και μάλιστα ο εγκέφαλος μετά εκρίνει ένα άλλο νευροδιαβιβαστή για να μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα. Την επιβράβευση που λέμε. Δυστυχώς για μας, αυτές οι ορμόνες θέλουν περίπου 15 με 20 λεπτά να επικοινωνήσουν με το υπόλοιπο σύστημα που λέγεται σώμα. Δηλαδή, μία βγαίνει από το έντερο, η άλλη μετά ειδοποιεί τον εγκέφαλο. Όλο αυτό το παιχνίδι των ορμονών για να μας πει χόρτασε, εσύ είσαι μια χαρά. Είδες, το ευχαριστήθηκες το φαγάκι σου. Μπορείς τώρα να φύγεις. Κάνω οτιδήποτε άλλο θέλεις. Ναι. Αυτό παίρνει χρόνο. Εμείς λοιπόν, σε αυτά τα 15-20 λεπτά που κάνει για να μας ειδοποιήσει, δεν αισθανόμαστε ακόμα την αίσθηση της. Το ότι γεμίσαμε, ότι χορτάσαμε και συνεχίζουμε και τρώμε. Να ένα επιστημονικό μυστικό λοιπόν που εξηγεί γιατί ο μπαμπάς, ο θείος ή ο Άι Βασίλης είναι παχουλός. Θέλω και αυτό δηλαδή να το περάσω σε. Άρα τρώμε και μετά σταματάμε για. Το καλό είναι να τρώμε, επειδή δεν ξέρουμε πότε να σταματήσουμε, το καλό είναι και το λένε πολλοί διαιτολόγοι αυτό, να τα τρώμε αργά. Ώστε να δώσουμε το χρόνο στις ορμόνες αυτό και να πούνε, όπα σταμάτα λίγο. Ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι εγώ, ας πούμε, οπότε γράφω ένα παιδικό βιβλίο και θέλω να βάλω σιγά σιγά τα παιδάκια μέσα από ιστοριούλες να τα βάλω στον επιστημονικό κόσμο, να μάθουν λίγο για τους πλανήτες, για το φως, για τα ουράνια τόξα, για όλα αυτά. Μου κάνει εντύπωση ότι όποιος γονιός και να πάρει το βιβλιαράκι στα χέρια του, ή φίλος μου της ηλικίας μου, δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι χρήσιμο και για αυτόν. Όχι, όντως. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Οι διαφημίσεις έχουν διάρκεια 4 λεπτών. Το πρώτο πακέτο είναι και 42 και 30 δευτερόλεπτα. Παίρνω ένα σοκολατάκι από αυτά που έχει φέρει ο Σπυρός και Τσινέλης. Ναι, πάνω είναι ένας Άγιος Βασίλης. Δεν θα ξεπεράσει τα 12 λεπτά που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να ειδοποιήσει να σταματήσει. Τώρα μπορεί να φάω και δεύτερο μετά. Λοιπόν, 4 λεπτά διαφημίσεις. Από εδώ μέχρι τον ήλιο θα είχαν καλύψει, το φως θα έχει καλύψει τη μισή απόσταση. Γιατί θέλει 8 λεπτά συνολικά. Τι λέμε τώρα? Ξεφυλίζουμε το βιβλίο «Η Επιστήμη των Χριστουγέννων», ένα πολύ ωραίο μικρό εύχριστο βιβλιαράκι που υπογράφει ο Σπύρος Κιτσινέλης που είναι τις θετάτες μαζί μας. Έχουμε πει για το πόσο χρόνο χρειάζεται ο Άι Βασίλης να πάει σε κάθε σπίτι, σε ένα δισεκατομμύριο σπίτια. Έχουμε πει γιατί είναι χοντρός, άρα τι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να περάσουμε και τα μηνύματα τα επιστημονικά στα παιδιά. Γιατί στολίζουμε δέντρο και γιατί υπάρχουν τα λαμπάκια? Το έθιμο αυτό, καταρχάς, έχει τη σημασία του, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι στολίζουμε δέντρο και δεν είναι τυχαίο ότι βάζουμε και φωτάκια. Τα Χριστούγεννα, και νομίζω ο εορτασμός των Χριστουγέννων ξεκίνησε κάπου το 4ο αιώνα. Και αυτό δεν το ήξερα. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω εγώ. Ξεκίνησε κάπου το 4ο αιώνα ο εορτασμός των Χριστουγέννων. Μιλάμε τώρα για τέλη Δεκέμβρη, ξεκινάει ο χειμώνας. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ειδικά για τα παλιότερα χρόνια, κρύο, χάνεται το φως, η μέρα κρατάει λίγο, το κρύο είναι πολύ, χάνονται τα δέντρα. Ο κόσμος λοιπόν περνάει μια δύσκολη εποχή. Μην κοιτάς τώρα που πας σπίτι, βάζεις το καλοριφέρ, βάζεις το air condition, ανάβεις το τζακάκι σου και βλέπεις sky. Είσαι σε άλλη εποχή τώρα. Ο κόσμος λοιπόν ήθελε ένα σύμβολο, κάτι που να του δώσει τη δύναμη και την ελπίδα ότι θα ξανάρθει το φως, θα ξανάρθει η μέρα, η φύση θα ξαναγεννηθεί. Οπότε έπαιρνε ένα αϊθαλές δέντρο, όπως αυτά τα κονοφόρα, όπως το έλατο, και το στόλιζε με κάτι φωτεινό, γιατί το φως συμβολίζει πάντοτε την ελπίδα και την αναγέννηση. Παλιότερα στολίζανε δέντρο με κεριά, θέλω να σου πω, Χριστίνα. Μόνο σε ταινίες το έχουμε. Ναι, και μάλιστα εδώ παίρνω και την αφορμή να εξηγήσω στο παιδάκι που θα διαβάσει και τι είναι η φωτιά και πώς μια φωτιά διατηρείται. Έτσι, θες το καύσιμο, θες το οξυγόνο και θες τη θερμότητα.
αυτό είναι ένα μυστικό, ας πούμε, πρέπει να το ξέρουμε. Εντάξει, μόνο να φανταζόμαστε μπορούμε για το πόσα δέντρα θα καιγόντουσαν σε άλλες εποχές από τα κεριά πάνω. Και πόσο ωραίο όμως και αισιόδοξο μήνυμα, γιατί υποθέτω ότι υπήρχε και θλίψη στα σπίτια στις αρχές του χειμώνα, όταν ήταν τόσο σκοτεινά όπως μας τα περιέγραψε. Άρα κάνει καλό και στην ψυχολογία τους. Ακριβώς, ακριβώς. Και ακόμα και σήμερα αυτό κάνουμε. Φτιάχνουμε την ψυχολογία μας με στολίδια, με ωραίες μπάλες, με ωραία φωτάκια. Απλά πλέον δεν στολίζουμε με κεριά, πλέον στολίζουμε με λαμπάκια. Και εκεί πάλι παίρνω την αφορμή να εξηγήσω σε ένα παιδάκι πώς δημιουργείται το φως μέσα από τα λαμπάκια. Παλιότερα είχαμε απλές λαμπίτσες με σειρματάκι όπου περνάει το ρεύμα, ζεσταίνεται το σειρματάκι και φωτοβολεί, ακριβώς όπως κάνει η κουζίνα του σπιτιού μας. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τρόπος της πυράκτωσης. Βέβαια πλέον, όταν πας σε ένα μαγαζί να αγοράσεις λαμπάκι, έχουμε μια άλλη τεχνολογία όπου εκεί δεν είναι μέσω της θερμότητας, δεν ζεσταίνουμε ένα σειρματάκι. Εδώ μπορεί να ρωτήσεις, ζεσταίναμε σειρματάκι και βγάζε φως. Πώς είχαμε διαφορετικά χρώματα. Εκεί βάζαμε χρωματιστό γυαλάκι από πάνω. Τώρα πλέον έχουμε άλλη τεχνολογία. Έχουμε μια τεχνολογία που έχουμε διαφορετικά υλικά, μας δίνουν διαφορετικά χρώματα. Αυτό το πράγμα. Και επιστρέφουμε και στο δικό σου κομμάτι. Εδώ είναι τελείως το δικό μου κομμάτι. Εδώ παίζεις μπάλα μόνο. Οι πηγές φωτός είναι το δικό μου κομμάτι εντελώς. Και εδώ εξηγώ κιόλας και στον αναγνώστη και στο παιδάκι ότι αυτό το πράγμα που το να παίρνεις το φως από ένα συγκεκριμένο υλικό έχει βοηθήσει την επιστήμη πάρα πολύ. Γιατί το αντίστροφο, το να παίρνουμε φως και να προσπαθούμε να μαντέψουμε τι υλικό μας έδωσε αυτό το φως, το ονομάζουμε φασματοσκοπία στην επιστήμη και είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία. Και μέσω αυτού του εργαλείου, ας πούμε, μπορούμε να ξέρουμε από τι αποτελούνται τα αστέρια, τα μακρινά αστέρια. Και οι ύλοι, έτσι ξέρουμε. Παίρνουμε το φως τους, αναλύουμε το φως τους και ανάλογα τι μας έδωσε αυτό το φως, ποιο άτομο, ποιο μόριο που μαθαίνουμε στο σχολείο, έτσι καταλαβαίνουμε από την υπογραφή αυτή από τι είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας. Οπότε βλέπεις ότι πας βήμα-βήμα και γεφυρούλα-γεφυρούλα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά όλα συνδέονται επιστημονικά. Και τώρα, κύριε Ταξανή, τι ωραία γέφυρα μας έκανες για να σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Υπήρχε αστέρι που οδήγησε τους μάγους στη Φάτνη του Χριστού? Προφανώς κάτι υπήρχε. Προφανώς κάτι υπήρχε. Από τα Ευαγγέλια ξέρουμε ότι κάτι είδανε και στραφήκαν προς τα εκεί. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι. Εδώ όμως, βέβαια, το ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Ίσα-ίσα πρέπει να μας χαροποιεί, γιατί ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε, παίρνουμε την αφορμή να εξηγήσουμε όλα τα πιθανά σενάρια σε ένα παιδάκι. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν ένας μακρινός ήλιος που έσκασε. Τι εννοείς έσκασε? Έσκασε, έφτασε στο τέλος της ζωής του. Κάποια αστέρια, όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, πεθαίνουν, ας πούμε, με ένα μεγάλο μπαμ. Και για λίγο καιρό φωτοβολούν όσο χίλια αστέρια μαζί. Γιατί να πούμε ότι το αστέρι της Βεθλέμ, για παράδειγμα, δεν ήταν κάτι που ήταν μία νύχτα, το ακολουθούσαν πολλές νύχτες και μέρες οι μάγοι, άρα είχε μεγάλη διάρκεια. Δεν μπορεί να ήταν ένα αστέρι που έπεσε ένα βράδυ. Επειδή υπήρχε κάποια γνώση του έναστρου ουρανού τότε, για να υπάρχει στα Ευαγγέλια τουλάχιστον η μαρτυρία ότι κάποιοι ακολούθησαν ένα φωτεινό σημείο στον ουρανό, σημαίνει ότι κάτι έγινε το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο. Εδώ λοιπόν έχουμε, να πω, τουλάχιστον τέσσερα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι μπορεί κάποιοι πλανήτες, όπως ο Δίας και άλλοι, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Άρης, δεν ξέρουμε, θα μπορούσαν να έχουν έρθει στο ίδιο σημείο, υπήρξε δηλαδή μια συνάντησή τους στον ουρανό και αυτό το πράγμα ήταν ασυνήθιστο και να το ακολούθησαν. Ένα άλλο σενάριο είναι αυτό που είπα πριν λίγο, που ήταν όντως ένα αστέρι, και θα δικαιολογούσε και τη λέξη αστέρι της Βεθλέμ, που απλά έσκασε και όσο αυτό το πράγμα φωτοβολούσε πάρα πάρα πολύ δυνατά, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το άλλο πράγμα που θα μπορούσε να είναι, το οποίο το έχουμε εξηγήσει ήδη σε άλλη εκπομπή μαζί, Χριστίνα, είναι ότι θα μπορούσε να ήταν ή ένας κομήτης ή ένας αστεροειδής. Κάτι δηλαδή, ένα σώμα, μια μεγάλη βρώμικη χιονόμπαλα, όπως γράφω, και έτσι εξηγώ στο παιδάκι τι είναι ένας κομήτης, στην ουσία είναι μια βρώμικη χιονόμπαλα, ή ένας μετεωρίτης που είναι ένας τεράστιος βράχος στον ουρανό. Θα μπορούσε να είναι κάτι που πέρασε κοντά από τη γη και όσο πέρασε ξαφνικά εμφανίστηκε και τράβηξε την προσοχή. Έτσι λοιπόν, με αφορμή το αστέρι της Βεθλέμ, μπορώ εγώ να εξηγήσω σε ένα παιδάκι με πολύ πολύ απλά λόγια τέσσερα ή τουλάχιστον τρία στο βιβλίο διαφορετικά πράγματα. Μπορώ να του εξηγήσω ότι είναι ένας κομήτης, μπορώ να του εξηγήσω ότι είναι ένας αστεροειδής, μπορώ να του εξηγήσω τι είναι ένα αστέρι, ότι είναι ένας ήλιος μακρινός και ότι καμιά φορά αυτά σκάνε όταν πεθαίνουν και φωτοβολούν δυνατά. Έτσι λοιπόν, ακόμα και εκεί, παρόλο που δεν ξέρουμε την απάντηση, έχουμε μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε για αστρονομία, για παράδειγμα. Άρα, μέσα από αυτό το βιβλιαράκι, γιατί κάπου εδώ κλείνουμε και όλα στη σημερινή μας παρουσία,
Μάθαμε ξανά ή μαθαίνουμε στο παιδί για την ταχύτητα του φωτός. Μαθαίνουμε στο παιδί πότε πρέπει να λέει stop στο φαγητό. Μαθαίνουμε τι είναι η φωτιά, τα τρία μυστικά της, θερμότητα, οξυγόνο και το τελευταίο. Θερμότητα, οξυγόνο και το καύσιμο. Πολύ ωραία, ναι. Είδες, είδες. Μιλήσαμε για το φως το ίδιο, τα λαμπάκια τα ίδια, τις πηγές του φωτός. Αστρονομία τα... Ακριβώς. Και όλα αυτά σε λίγες σελίδες με πολύ απλά λόγια και εορταστικά, έτσι. Και υποτίθεται όλα αυτά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού που παίζει ο μικρός Νικόλας με τον θείο του και προσπαθεί μέσα από κάποιες ερωταπαντήσεις να καταλάβει ποιος είναι ο Βασίλης στη γειτονιά του και στο σπίτι του. Δεν είναι απλά μόνο η παράθεση των πληροφοριών, είναι στο πλαίσιο μιας ιστορίας. Και κάτι που ξέχασα, η επιστημονική εξήγηση που έχει να κάνει με την ψυχολογία αυτή τη φορά, γιατί Δεκέμβριο, γιατί το πρώτο μήνα στην ουσία του χειμώνα και για την ψυχολογία μας και γιατί τότε θέλανε κάτι και εκείνα τα χρόνια της παράδοσης. Η σημασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, καλές γιορτές σε όλους. Νομίζω επειδή έκανα μια πάρα πολύ καλή, μια πολύ καλή δικοδέσποινα, δικαιούμαι άλλο ένα σοκολατάκι. Δεν είναι. Ένα, τρία έχω φάει. Ένα καλάθι. Και μετά θα περιμένεις 15 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση, μετά κουτρουβαλώντας θα βγω από το στούντιο. Λοιπόν, κύριε Σιγήρα, απλώς το έχουμε πολύ μεγάλο ανάγκη για να ζεσταθούμε, για να αντέξουμε τη βραδιά τη σημερινή ή τουλάχιστον την ψηφοφορία που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά από τώρα. Βάλε Νίκο Μεσή από κάτω ένα τραγούδι να παίζει. Σπύρος Κιτσινέλης, ευχαριστούμε πάρα καλά πολύ. Καλά όλους. Την επόμενη εβδομάδα είναι παραμονή Χριστουγέννων. Θα το συζητήσουμε. Δεν θα στο κάνω αυτό προς Θεού. Θα είμαστε σε επαφή.